Χαίρετε, είμαι ο Deepa28 και μαζί θα κάνουμε ένα unboxing διαφορετικό αυτή τη φορά. Μόλις πήραμε το δέρμα από τον Γερμανό, το οποίο περιέχει το router της ZTE, της κινέζικης εταιρείας. Παρακαλώ να έρθουμε τα κάμερα για να κάνουμε τα πόδια. Εδώ βλέπουμε το κουτί, ασύρματο ADSL 2 Plus Router. Είναι το ασύρματο, ορίστε και το πίσω μέρος. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε. Στην αρχή μας καλωσορίζουν κάποια χαρτιά με πληροφορίες για τον OTE και το router συγκεκριμένα. Τα φέρνουμε στην άκρη. Ένα εγχειρίδιο και οδηγός εγκατάστασης για το router του OTE. Στη συνέχεια έχουμε το ίδιο το router, το οποίο θα το αφήσω προς το παρόν στην άκρη να δούμε τα υπόλοιπα. Αφαιρώντας το στενοχικό, ερχόμαστε σε επαφή με το καλώδιο το Ethernet. Ένα δεν είναι splitter, είναι το άλλο, το filter, η τροφοδοσία για το ρεύμα και δύο καλώδια το οποίο συνδέουμε από την τηλεφωνική μας γραμμή στο και επίσης και το splitter, το οποίο έχει δύο εξόδους και μία είσοδο από τη γραμμή. Λοιπόν, πάμε να δούμε το router. Αφαιρούμε τη συσκευασία και έχουμε την κεραία, το σήμα του OTE και της ZTE. Μερικοί όταν το βλέπουν ανάποδα νομίζουν ότι το router είναι το 310 και το μοντέλο το 312. Λοιπόν, μπροστά έχουμε τις λιχνίες ένδειξεις για ότι είναι ενεργοποιημένο, ότι το ADSL είναι ενεργοποιημένο, ότι έχουμε ίντερνετ, ότι παίρνει IP δηλαδή, LAN 1-2-3, USB, εδώ, STB για το Konnex TV και το λαμπάκι του Wi-Fi. Και από πίσω, είσοδος για την τροφοδοσία, ο διακόπτης, ενεργοποίηση και επενεργοποίηση του Wi-Fi, πολύ χρήσιμο, USB, STB για το Konnex TV, LAN 3-2-1 και η είσοδος από τη γραμμή του τηλεφώνου. Αυτό ήταν το unboxing λοιπόν του router του ZTE εδώ από το Χαμηλό Καφέ στο Άλλη Μέρη. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Γεια σας.